Τι σχέση έχω εγώ με αυτά? Λύθη μόνη. Λένε όμως ότι σε πολιορκεί. Πολλά λένε. Ώστε δεν το συμπαθείς. Και που τον βλέπω μόνο, τον συγχαίρω. Όσο χαίρομαι που τα ακούω, Βίνι, φοβόμουν ότι θα άρεσε σε όλες τις γυναίκες. Έχει ένα ύφος τόσο ρομαντικό του. Γι' αυτό νόμιζα ότι κάπου τον έχω ξαναδεί. Όχι, όχι. Αδύνατο, Σεφ. Κάνεις λάθος. Μοιάζει μονάχα με τον πατέρα σου. Αλλά και με τον Νόρι. Και με όλους τους μάνων που έρχονται εδώ μέσα. Πώς θα κοινάμε τη μητέρα σας? Δεν της μοιάζω στο παραμικρό. Είμαι του πατέρα μου, παιδί. Μα, μη θυμώνε. Πες πει, Σλαβίνια. Σήμερα με προβληματίζει. Συγχωρέστε με, αλλά θα σας μιλήσω χωρίς περιστροφές. Πέρασα τη μισή μου ζωή. Μέρες ολόκληρες καθόταν ακίνητος και κοίταζε ίσια μπροστά του. Μια μέρα που είμαστε οι δυο μας, μου ζήτησε να τον συγχωρέσω που τη χτύπησε. Όμως εγώ τον μισούσα και δεν τον συγχώρεσα. Το ίδιο βράδυ έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Την άλλη μέρα τον βρήκαν κρεμασμένο σε ένα στάβλο. Ήταν η μόνη σωστή πράξη που έκανε στη ζωή. Πώς το χειρίζεις, ψέμα. Με άλλο όνομα βέβαια, αλλά η γυναίκα τον αναγνώρισε. Και σένα το ίδιο. Μου είπε πως τον επισκεπτώσουν συχνά. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στο σπίτι του. Εκείνος επέμενε να πάω. Είπε ότι ήθελε να μου μιλήσει. Για σένα, πώς μπορείς και είσαι τόσο χυδαία. Να χρησιμοποιείς εμένα, την κόρη σου, για δικαιολογία. Θέλω λοιπόν να σου πω, ως αυτό πίστευα κι εγώ, ότι είμαι πρόστιχη. Γιατί πάνω από 20 χρόνια έδινα το κορμί μου σε έναν άντρα. Σταμάτα! Άσε με. Ώστε μισούσα στον πατέρα. Πάντα. Μπορεί να έρθει και απόψε. Ω, Χριστέ μου, δεν το είχα λογαριάσει. Προφανώς. Γιατί ξέρεις τι θα γινόταν αν γύριζε και σε τσάκωνε μεθυσμένο. Τέλος πάντων. Δεν πιστεύω πως θα έρθει απόψε. Βίνι, έμαθες τίποτα για τον Μπράδ? Μόνο για λίγες μέρες έχω άδεια. Η συνδικολόγηση θα υπογραφεί από μέρα σε μέρα. Η δολοφονία του Προέδρου βέβαια ήταν φοβερή τραγωδία. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τη ροή των γεγονότων. Ο πόλεμος τελείωσε. Τρομερό. Να χαθεί τη στιγμή της νίκης. Πού είναι ο Όριν? Δεν ήθελα να το μάθετε ως τώρα. Ο Όριν τραυματίστηκε. Τι? Άσχημα. Το ξέρα. Μην κάνεις τον κόπο να μου στείλει. Μετά μας ήρθε εδώ ακάλεστος. Δεν μπορούσα να τον διώξω. Άλλωστε το μόνο που άκουσα να κυκλοφορεί είναι ότι φλερτάρει τη Βίνη. Είχες χρέος να μου πεις πως ήταν ανεπιθύμητος. Πρέπει να ομολογήσω πως δεν με ενοχλούσαν τόσο οι επισκέψεις του. Μου έφερνε νέα από τον πατέρα. Είναι άρρωστος εδώ και 2 χρόνια, στο είχα γράψει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασα όλο αυτό το καιρό. Ανησυχώ για τον πατέρα, για τον Όριν, για σένα. Κι όμως εσύ μου φέρθηκε σαν να ήμουν σκλάβα σου. Η διοκτησία σου δεν πέρασε εδώ και πολλή ώρα. Το σώμα σου μου έδωσες μόνο. Και τι είναι ένα σώμα? Τίποτα. Ψέματα μου είπες και απόψε όπως κάθε άλλη φορά. Μου δόθηκε σαν να σου σκλάβα. Έκανες να νιώσω σαν κτίνος. Το ίδιο που κάνεις από την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Αν είχα πάει σε πορνείο, θα νιώθα πιο καθαρός. Πιο τίμιος. Πρόσεχε καλά, Έζρα. Δεν θα ανεχτώ άλλο να. Ο Θεός θα τον αναπαύσει. Εσύ ήθελες να πεθάνω. Γιατί σε έδειξε έτσι? Γιατί είπε ότι το έκανες εσύ? Απάντησέ μου.